Ο Γιώργος Φελίδης είναι κοντά μας και για αυτό το κλίμα που επικράτησε στο debate υπάρχει πανικός στο επιτελείο Biden, υπάρχει πανικός και για τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Έχει αρχίσει να ανοίγει η συζήτηση για την αντικατάστασή του στην κούρσα των δημοκρατικών. Ναι, θα σου πω μόνο δύο γνώμες δημοκρατικών παραγόντων. Ένας βουλευτής λέει καταστροφή, μία λέξη, ένας άλλος λέει την πατήσαμε. Ε, Όλοι τώρα, όλοι, όλοι τώρα κοιτάνε με ορίζοντα 19 με 22 Αυγούστου που θα γίνει το συνέδριο των Δημοκρατικών για να χρήσει τον υποψήφιο πρόεδρο. Υπάρχουν άλλοι. Αυτή τη στιγμή ε, θα πρέπει ο κύριος, ο, Biden, ο Πρόεδρος Βάιντεν ο ίδιος να ορίσει, γιατί έχει επιλεγεί από τους εκλέκτορες και στις 50 πολιτείες και αυτοί οι εκλέκτορες θα, θα κάνουν αυτό που θα πει ο Βάιντεν. Υπάρχει η γενιά των πενηντάριδων, Λένα. Είναι από την 59χρονη αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρη, η οποία είναι η πιο προφανή επιλογή, θα λέγαμε, αν κάτι πάθαινε ο πρόεδρο, αυτή θα γινόταν πρόεδρο αμέσω των ΗΠΑ. Βέβαια, η κυρία Χάρη. Ήταν στο ημίφο τώρα τέσσερα χρόνια επί Προεδρία Δεν την είδαμε. Στο ημίφο, α πούμε. Υπάρχει ο Γκάβιν Νιούσομ, ο κυβερνήτη τη Καλιφόρνια. Ο οποίο στην, πρώτη, στην πρώτη δήλωσή του δεν ποτέ δεν θα μου πέρασε το μυαλό να μην στηρίξω Biden. 56 χρόνων. Υπάρχει ο, κύριο Πρίτσκερ, ο Τζέι Πρίτσκερ από το Σικάγο. Δισεκατομμυριούχο, σαν τον Τραμπ, ο μόνο που θα μπορούσε να, οικονομικά να στηρίξει μια ανάλογη εκστρατεία. Και υπάρχει και η Γκρέτσεν Βίτμερ, η 52χρονη κυβερνήτη του Μίσιγκαν. Αλλά δεν Όλοι προλαβαίνουν κυβερνήτες... να κάνουν προεκλογική εκστρατεία μέχρι τον Νοέμβριο. Επομένω, για αυτοί οι κλειδονισμοί στο κόμμα των Δημοκρατικών ενδεχομένω να κρατήσουν τον Biden. Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι ένα debate ή δύο ή τρία debate. Τα Η προεκλογική άλλο? εκστρατεία περιλαμβάνει την υποχρέωση να εμφανίζεσαι και στις 50 πολιτείες. Ο κύριο Τραμπ τον έχουμε δει κάθε εβδομάδα πάει σε δύο, τρει, τέσσερι πολιτείε. Θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο πρόεδρο Μπάιντεν όπω τον είδαμε χθε το βράδυ σε αυτέ τι υποχρεώσει τι προεκλογικέ. Σε Θα ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.